Καλώ Καλώς ήρθατε στο Πάμε Αλλιώς Υπέροχα Μου Πλάσματα. Σε αυτό το podcast θα δούμε όλους τους άλλους τρόπους που πιθανόν να μην γνώριζες ή να μην είχες σκεφτεί που θα κάνουν το ταξίδι της ζωής σου πιο υπέροχο, πιο συναρπαστικό, πιο εύκολο, γεμάτο αυθονία, χαρά και ευεξία. Και όλες οι λύσεις είναι σε αυτή τη μαγική λεξούλα το αλλιώς. Είμαι η Βίκη Χατζηβασιλείου και ακούς το podcast «Πάμε αλλιώς». Το αλλιώς στη σκέψη, διότι από εκεί ξεκινάνε όλα, το αλλιώς στον τρόπο, το αλλιώς στη συνήθεια και το βασικότερο, το αλλιώς στο πώς αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου διότι ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου είναι συνήθως και ο τρόπος που σε αντιμετωπίζουν και οι άλλοι. Αυτό που νομίζεις ότι είσαι, αυτό ακριβώς εκπέμπεις και όχι αυτό που πραγματικά είσαι. Και αυτό πιστεύουν και οι άλλοι. Αν παραδείγματο χάρη πιστεύεις ότι δεν είσαι αρκετά καλός, μια πεποίθηση που ταλαιπωρεί το 90% των ανθρώπων, βλέπεις, στην πλειονότητα είσαι, θα έρχονται συνεχώς πρόσωπα και καταστάσεις στη ζωή σου που θα επιβεβαιώνουν αυτή σου ακριβώς την πεποίθηση. Και έτσι θα προχωρήσει η ζωή και θα φύγει βασισμένη σε μια λάθος αντίληψη που το πιο πιθανό είναι ότι σου δημιουργήθηκε όταν ήσουν παιδί. Αυτές οι λάθος εντυπώσεις που έχουμε για τον εαυτό μας και τις έχουμε όλοι σχεδόν οι άνθρωποι, σε διαβεβαιώ είναι οι βαριές νοητικές αλυσίδες που σέρνουμε και μας σέρνουν σε όλη μας τη ζωή. Και όλο αυτό δημιουργήθηκε γιατί κάποια στιγμή στην παιδική μας ηλικία ερμηνεύσαμε μια κακή, νευρική ή και τυχαία αντίδραση του γονιού μας ως δική μας απόρριψη. Και κάπως έτσι παγιώθηκε μέσα μας η πεποίθηση του «δεν αξίζω», «δεν είμαι αρκετά καλός», «δεν τα καταφέρνω», «δεν αξίζω να με αγαπούν», «για ψάξε λίγο μέσα σου». Με ποια πεποίθηση κουμπώνεις εσύ, Ποια είναι η δική σου βαριά νοητική αλυσίδα που κουβαλάς τόσα χρόνια. Μήπως ήρθε η ώρα να δεις ποιος πραγματικά είσαι. Μήπως ήρθε η ώρα να πετάξεις αυτές τις άχρηστες πεπιθήσεις που σε κρατάνε μακριά από τη ζωή που θα ήθελες να ζήσεις. Μήπως ήρθε η ώρα να το πάμε αλλιώ. Mm -hmm. Δεν υπάρχει απόλυτα κατάλληλη στιγμή για να αλλάξει. Mm -hmm. Το κάθε τώρα είναι η απόλυτη στιγμή. Και τώρα που ακούς αυτό το podcast και μέσα σου η ψυχή σου, η συνειδητότητά σου δηλώνει πρόθεση αλλαγής, ε, σε πληροφορώ πως έχεις ήδη αρχίσει να αλλάζει. Για να μην την πατήσει κι εσύ σαν τον εχμάλωτο ελέφαντα. Θα μου πεις, τη σχέση μπορεί να έχω εγώ με έναν εχμάλωτο ελέφαντα. Κι όμως έχεις. Έχω. Έχουμε. Άκου γιατί. Οι ελέφαντες που γεννιούνται σε περιβάλλον εχμαλωσίας, από την αρχή και όλα στη ζωή τους, βαίνονται από το ένα τους πόδι με μια αλυσίδα, που είναι περασμένη σε ένα μεταλλικό πάσαλο ή και ξύλινο, ο οποίο είναι μπηγμένο στο χώμα. Αυτό τους εμποδίζει να περιφέρονται. Με τον καιρό οι ελέφαντες συνηθίζουν να ζουν σε αυτές τις συνθήκες που τους επιβάλλουν, μαθαίνοντας ότι όσο η αλυσίδα και ο πάσαλος βρίσκονται δίπλα τους, εκείνοι δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Και καθώς μεγαλώνουν, ο νους τους προγραμματίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Γίνεται μάλιστα τόσο ισχυρή αυτή τους υπεποίθηση, ώστε ακόμα και αν οι διοκτήτες τους βάλουν δίπλα ένα απλό σκηνή με μια σφήνα ξύλινη, οι ελέφαντες δεν κάνουν καμία προσπάθεια να απομακρυνθούν από αυτά, επειδή απλά πιστεύουν ότι δεν μπορούν και έτσι παραμένουν ακινητοποιημένοι. Όλοι βέβαια αντιλαμβανόμαστε πως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Όταν οι ελέφαντες μεγαλώνουν, η δύναμή τους είναι τόσο μεγάλη... που θα μπορούσαν πανεύκολα να τραβήξουν οποιαδήποτε αλυσίδα και οποιονδήποτε πάσαλο. Θέλω να αναλογιστείς όμως πόσο καταλητική επιρροή έχει στο νου τους ο προγραμματισμός που έχουν πάρει και κατά συνέπεια η πεποίθηση που οι ίδιοι σχημάτισαν ώστε να επιτρέπουν σε ένα κομμάτι σχοινή και σε μια σφήνα να τους ακινητοποιούν. Μπορεί να φαίνεται απίστευτο, αλλά είναι έτσι ακριβώς. Είσαι τώρα έτοιμος να ακούσεις μια μεγάλη αλήθεια. <Κι> Όλοι μας είμαστε σαν αυτούς τους αυτοπεριοριζόμενους ελέφαντες. Επιτρέπουμε στις περιοριστικές πεπιθήσεις που σχηματίσαμε τότε που ήμασταν παιδιά στα περιοριστικά πιστεύω που δημιουργήσαμε βασιζόμενοι στις εντυπώσεις που είχαμε τότε, στους φόβους, με κυρίαρχο βέβαια το φόβο της απόρριψης, στην αδυναμία, στους όσα κάποτε ως παιδιά. Επιτρέπουμε λοιπόν όλα αυτά όχι απλά να εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα μας, αλλά και να μας προγραμματίζουν σε μια ζωή όπου επικρατεί η έλλειψη δύναμης, η έλλειψη επιτυχίας, η έλλειψη αγάπης, η έλλειψη γαλήνης, η έλλειψη ευτυχίας. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τι έχουμε καταφέρει. Να καθορίζονται οι ζωέ μα από κάποιε λανθασμένε αντιλήψει και κάποια λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε σχετικά με τι ικανότητε, τη δύναμη και την αξία μα. Είμαστε κι εμείς αυτοπεριοριζόμενοι. Ακριβώ όπω και οι ελέφαντε που γεννήθηκαν σε αιχμαλωσία. Εξακολουθούμε να κουβαλάμε μέσα μα πολύ βαριέ νοητικέ αλυσίδε, που μα κρατούν δέσμιο σε μια ζωή λίγη, σε μια ζωή μετριότητας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι περισσότεροι δεν το έχουμε καν αντιληφθεί. Ή ίσως και να αρνούμαστε να το δούμε. Για να μπορέσουμε όμως να πετύχουμε όλα αυτά που μας αξίζουν στη ζωή και να γίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, χρειάζεται πριν από οτιδήποτε άλλο να μην φοβόμαστε να είμαστε ειλικρινεί με τον εαυτό μας. Και η αλήθεια, ξέρεις ποια είναι, ότι έχουμε όλοι πολλούς τέτοιους ογκώδεις, τεράστιους, ακινητοποιημένου ελέφαντες. Κάποιοι από εσάς αναρωτιέστε, μα είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ε, ο καθένας καλείται να δώσει την απάντηση μόνος του, με ειλικρίνεια. Ξέρω πως τώρα ο καθένας από εσάς έχει αρχίσει να αναλογίζεται τη δική του ζωή. Εδεχομένω, μάλιστα κάποιοι να έχετε εντοπίσει ήδη δικέ σα. Δικού σα περιορισμού, δικού σα ελέφαντε. Δεν χρειάζεται να νιώθουμε όμω άσχημα γι' αυτό. Εκείνο που χρειάζεται είναι να έχουμε το θάρρο να τα αναγνωρίσουμε όλα αυτά, να τα αποδεχθούμε και συνέχεια να τα απελευθερώσουμε, ώστε να αλλάξουμε όλα εκείνα που δεν μα αρέσουν, αρχίζοντα επιτέλου να αντιλαμβανόμαστε το αληθινό μεγαλείο τη ζωή και να το απολαμβάνουμε. Εκεί βρίσκεται το προορισμό που θέλουμε να πάμε. Και θέλουμε να πάμε αλλιώς. Γιατί αν μείνουμε με τα ίδια, τα ίδια θα συνεχίσουμε να ζούμε. Μια ζωή πιθανόν μέτρια, με περιορισμούς στην υγεία, στα οικονομικά, στην επιτυχία. Αυτή τη ζωή θέλουμε βρε παιδιά. Όχι. Γιατί δεν ζούμε λοιπόν τη ζωή που επιθυμούμε. Είμαι σίγουρη ότι θα ήθελες να είσαι υγιής, πετυχημένος, όμορφος, χαρούμενος, πλούσιος. Γιατί δεν βγάλουν οι ευχές σου. Διότι σε οδηγεί το πρόγραμμά σου και όχι οι πραγματικές σου επιθυμίες τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Αυτό που έχει προγραμματίσει τον εαυτό σου υποσυνείδητα, με βάση τις πεπιθήσεις σου, με βάση τα περιοριστικά σου πιστεύω, με βάση τους ελέφαντες που κουβαλάς μέσα σου. Ο Μπρούς Λίπτον, διεθνώς βραβευμένος και αναγνωρισμένος επιστήμονας στον τομέα της βιολογίας και της νευροεπιστήμης, υποστηρίζει πως αν πιστεύεις ότι είσαι θύμα και αυτό μετατρέπεται σε αντίληψη, τότε αυτόματα γίνεσαι θύμα. Άρα, τη χρειάζεται να ελέγξει τη σκέψη σου. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία τη νευροεπιστήμη, αυτή τη νέα επιστήμη, το 70% των σκέψεών μα είναι αρνητικέ και εντελώ αποθαρρυντικέ πεπιθήσει. Δεν προχωράμε λοιπόν στη ζωή με τη δύναμή μα, αλλά με την πεποίθηση ότι είμαστε αδύναμοι. Τέτοια προγράμματα τέτοιε αντιλήψει σε εμποδίζουν ακόμη και να αναγνωρίσει, πόσο μάλλον να αξιοποιήσει τι πραγματικέ σου δυνατότητε και τα ταλέντα σου. Καταλαβαίνει τώρα για ποιο λόγο τόσε ζωέ περνούν αναξιοποιητέ. Α μην είναι και η δική σου μια τέτοια ζωή. Εσύ μπορεί να πας αλλιώ. -πα 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 -πα. Θέλω να θυμάσαι ότι ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει τον πιο καταστροφικό φαύλο κύκλο μέσα από τον εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό του. Η κάθε σου πεποίθηση λειτουργεί πια ως ένα δικό σου νοητικό πρόγραμμα και καθοδηγεί όλες σου τις πράξεις. Και όσο πιο περιοριστική είναι αυτή η πεποίθηση, τόσο πιο χαμηλές προσδοκίες θα δημιουργεί για σένα τον ίδιο. Και μην ξεχνάς πως αν κάποιος πιστεύει κάτι έντονα, το εκπέμπει. Αν δηλαδή θεωρεί τον εαυτό σου μη ικανό, ο κόσμος γύρω σου σε αντιλαμβάνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Όταν εκπέμπεις εμφανία ανεπάρκεια, τότε και οι άλλοι σου συμπεριφέρονται ανάλογα, ώστε κάθε φορά να επιβεβαιώνεται η πεποίθησή σου ότι είσαι ανεπαρκή. Είσαι πάντα αυτό που πιστεύει ότι είσαι. Το άκουσε, το ξαναλέω. Είσαι πάντα αυτό που πιστεύει ότι είσαι. Αν πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει, θα τα καταφέρει. Αν πιστεύει ότι δεν θα πετύχει, έχει ήδη αποτύχει. Αν, παραδείγματο χάρη, είσαι γυναίκα και πιστεύει ότι όλοι οι άνδρε κάποια στιγμή θα σε προδώσουν, ε, τότε είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα διαρκώ προδοσία. Διότι τα γεγονότα, οι καταστάσει και οι άνθρωποι που θα έλκει θα είναι τέτοιοι και τέτοια που πάντα θα επιβεβαιώνουν αυτή σου την πεποίθηση. Δεν θα απογοητευτεί ποτέ η πεποίθησή σου και η αντίληψή σου. Δεν νομίζει ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να απελευθερώνουμε σταδιακά αυτό το βάρη φορτίο. Ε, να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε τους ελέφαντες μέσα μας. Να πετάξουμε δικαιολογίε, περιοριστικές πεπιθήσεις και στάσεις. <Κι> Χρειάζεται να αποφασίσεις να αλλάξει. Να το θέλεις πολύ. Να το θέλεις πραγματικά. Ε, και ναι ξέρω, οι αλλαγές στη ζωή μας δεν είναι πάντα εύκολες. Είναι όμως απαραίτητες. Γιατί όταν αλλάζω, άλλα ζω. Διαφορετικά, θα ζω τα ίδια και τα ίδια κατά τα ιωθώτα. Πιθανό να ζω μια μετριότητα. Να ζω χλιαρά. Ίσως και ερήμην μου κάποιες φορές. Αυτό θέλω. Αυτό θέλεις. Αν ναι, κλείσε αμέσω τώρα αυτό το podcast. Αν όχι, άκου μια μεγάλη αλήθεια. Μπορεί και να σε σοκάρει. Οι περισσότεροι άνθρωποι που αποφυτούν από το Λύκειο είναι σχεδόν πλήρως προγραμματισμένη για τη μετριότητα. Κι όμως δεν ξεκίνησαν έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα μιας μεγάλης μελέτης, το 82% των παιδιών που εισέρχονται στο εκπαιδευτικό σύστημα σε ηλικία 5 ή 6 χρόνων έχουν πολύ θετική εικόνα για τον εαυτό τους σχετικά με τις ικανότητές τους. Ωστόσο, αυτή η εμπιστοσύνη στη δύναμή τους πέφτει δραματικά περίπου στο 18% όταν φτάσουν εκεί γύρω στα 15-16 χρόνια. Είναι πραγματικά διανόητο ότι κατά τη διάρκεια των σχολικών μας χρόνων, όταν λογικά θα έπρεπε να αναπτύσσουμε την αυτοεκτίμηση και τα ταλέντα μας, τελικά πετυχαίνουμε ακριβώς το αντίθετο. Και έτσι λοιπόν, τα περισσότερα παιδιά που αποφυτούν από το Λύκειο έχουν αισθήματα ανεπάρκειας και το χειρότερο είναι ότι τα συνοδεύει μια τάση αποδοχή τη μετριότητα σε όλου του τομεί τη ζωή του. Δηλαδή έχουν συμβιβαστεί με τη μετριότητα. Θέλω να θυμάσαι κάτι. Η μετριότητα είναι χειρότερη ακόμα και από την πλήρη αποτυχία. Και αυτό γιατί φτάνοντα κάποιο στο μηδέν, τουλάχιστον αναγκάζεται να επαναπροσδιορίσει τα πράγματα και να σκεφτεί κάποιε λύσει που θα τον βοηθήσουν να επιβιώσει. Η πλήρη αποτυχία οφείλει κάποιον στην ανάληψη πρωτοβουλία. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μόνο ένα δρόμο, ο ανωδικό. Κάτι τέτοιο όμω, όπω καταλαβαίνει, δεν ισχύει στην περίπτωση τη μετριότητα. Γιατί ξέρει ποιο είναι ο μεγαλύτερο τη κίνδυνο, Ότι η μετριότητα μπορεί και γίνεται ανεκτή. Ζούμε μέσα στη μετριότητα. Τη συνηθίζουμε. Βολευόμαστε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ακόμη ιστορία. Μια μέρα ένας φίλος επισκέφτηκε τον ξαδερφό του που ζούσε σε μια επαρχιακή πόλη και ήταν κυνηγό. Ο κυνηγό προσκάλεσε τον ψάδερφο να καθίσουν μαζί στη μεγάλη βεράντα. Ήταν στρωμένοι με ένα ξύλινο δάπεδο. Εκεί ήταν ξαπλωμένο και ένα από τα κυνηγητικά του σκυλιά. Το πρώτο πράγμα που παρατήρησε λοιπόν ο επισκέπτη ήταν ότι το σκυλί ένιωθε δυσάρεστα ήταν φανερό πως κάτι τον οχλούσε και το έκανε να κλαψουρίζει συνεχώς. Τότε ρώτησε τον κυνηγό τι θα μπορούσε να προκαλεί αυτή τη δυσφορία στο καημένο το ζωντανό. «Μη νοιάζεσαι μωρέ για αυτό το γέρικο σκυλί», το απάντησε εκείνο. «Εδώ και πολύ καιρό κάνει έτσι». «Το έχεις πάει σε κτηνίατρο», το ρώτησε ο επισκέπτη. «Μα δεν υπάρχει λόγος, ξέρω ακριβώς τι φταίει, είναι απλώς πολύ τεμπέλικο». Ο επισκέπτη παραξενεύτηκε. Μα τι σχέση θα μπορούσε να έχει τεμπελιά κατά τα λεγόμενα του κυνηγού, με την διαμαρτυρία του ζώου. Του είπε λοιπόν ότι δεν το καταλαβαίνει αυτό και εκείνο του απαντά ω εξή. Κοίταξε, του λέει. Βλέπει εκεί. Αν δει καλά που κάθεται, προεξέχει ένα καρφάκι από το ξύλο. Κάθε φορά που ξαπλώνει εκεί, τρυπιέται από το καρφί και αυτό τον ενοχλεί. Ε, εκεί αρχίζει και κλαψουρίζει. Μα τότε γιατί δεν μετακινείται κάπου αλλού, αναρωτήθηκε έκπληκτο ο επισκέπτη. Τι να σου πω, έχει συνηθίσει μάλλον, έχει βολευτεί εκεί και μάλλον το καρφάκι δεν θα πρέπει να τον ενοχλεί και τόσο πολύ ώστε να αλλάξει θέση. Αυτή η σύντομη ιστορία λοιπόν εξηγεί με σαφήνεια τον κίνδυνο που κρύβει με τριότητα. Μπορεί να είναι ενοχλητική, αλλά ποτέ δεν είναι τόσο ενοχλητική που να μας κάνει να αποφασίσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Και τώρα θα ήθελα να απαντήσεις με ειλικρίνεια στο παρακάτω ερώτημα. Μήπως αντιμετωπίζεις και εσύ μια κατάσταση μετριότητα στη ζωή σου. Μήπως έχεις κάποιο καρφάκι, ένα μικρό αγκάθι που μπήγεται στο δικό σου πλευρό και νιώθεις πως εμποδίζει να ζήσεις τη ζωή που αξίζεις, αλλά το μόνο που κάνεις τελικά είναι να παραπονιέσαι και να κλαψουρίζεις και να με ψημυρίζει. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, μπορείς να αναλάβεις τώρα δράση και να αρχίσεις να απελευθερώνεις από μέσα σου τα μπλοκαρίσματα που σου στερούν τη δυνατότητα να ζήσεις μια πραγματικά υπέροχη ζωή. Θέλω σε παρακαλώ να εστιάσεις τον εαυτό σου και να αναρωτηθείς γιατί διαμαρτύρεσαι εσύ για τα οικονομικά σου, τα ερωτικά σου, είσαι μόνος ας πούμε μόνη, για τον τρόπο ζωή σου. Παραδείγματο χάρη μένει με τους γονείς σου ακόμη. Όλα αυτά είναι καρφάκια που σε τρυπάνε, σε πονάνε, κρινιάζεις. Αλλά δεν αλλάζεις τίποτα γιατί υπάρχουν μέσα σου οι περιοριστικοί ελέφαντες που σε εμποδίζουν. Επομένως, για να χρησιμοποιήσω ένα από τα παραδείγματα που σου είπα πριν, υπομένεις να ζεις στο ίδιο σπίτι με τους γονείς σου, επειδή στην πραγματικότητα φοβάσαι ότι δεν μπορείς να ζήσεις μόνος. <Το> στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε πώς να γίνεις ο προτεργάτης της μοίρα σου. Είμαι η Βίκυ Χατζηβασιλείου και άκουσε το podcast Πάμε Αλλιώς. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζήτησε τα podcast που σε ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούς podcast από το κινητό σου. Pod το καλό να ακούγεται.